Αλλάζει καθημερινά ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού και στην Κρήτη, με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ να αναφέρουν ότι μέχρι και χθες το βράδυ στο νησί από την έναρξη της πανδημίας 37 άτομα έχουν νοσήσει. Τελευταίο κρούσμα, ο 55χρονος Ηρακλειώτης που νοσηλεύεται στο Παγνί και μια 35χρονη συγγενής του, η οποία όμως βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό και δεν χρειάστηκε να νοσηλευθεί παρά το ότι επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα. Νοσηλεύεται σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο άνδρας 55 ετών, ο οποίος ταυτοποιήθηκε θετικός. Συγγενικό άτομο, το οποίο επίσης ταυτοποιήθηκε θετικό, μια γυναίκα 35 ετών, παραμένει κατοίκον σε ατομικό περιορισμό, σε επικοινωνία και με τους γιατρούς. Η κλινική του εικόνα είναι πάρα πολύ καλή και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να λάβει σύντομα εξιτήριο. Όπως δήλωσε στην Κρήτη TV, διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η πραγματικότητα έχει δείξει ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν είναι περιστατικά, με συμπτώματα και υγειονομική περίθαλψη που εμφανίζει η ποιότερη εικόνα και πάντως μέχρι στιγμής χωρίς να έχει απαιτηθεί σε κάποια περίπτωση η διασωλήνωση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε αρκετό καιρό να έχουμε κάποιον διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, ωστόσο αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας και να μην υπάρχει εφυσικασμός, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ένα άλλο σενάριο που να δικαιολογεί την υπιότερη συμπτωματολογία και την υπιότερη νόσο σήμερα μπορεί να είναι πάλι ανοιχτή χώρη. Αυτό θα το δούμε, ξέρετε, το φθινόπωρο και τον επόμενο χειμώνα. Μες. Όπου λόγω των κλειστών χώρων θα έχουμε πάλι έξαρση και θα δούμε σε τι βαθμό και πόσο σοβαρή θα είναι η νόσος τότε. Την ίδια ώρα, στα 3 ξενοδοχεία καραντίνας του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Σέγκο, παραμένουν 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ ήδη οι 2 πρώτες γυναίκες από τη Ρουμανία και τη Γερμανία που είχαν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Τα κρούσματα έχω την εντύπωση ότι είναι 5 όλα και όλα και μάλιστα η πρώτη, η Ρουμάνα που είχε ανεβρεθεί, όπως και η Γερμανίδα, ήδη έχουν φύγει. Τα κρούσματα τα οποία βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου είναι όλα συμπτωματικά και πολύ καλά στην υγεία τους. Και μάλιστα σας είπα ότι είναι 5 όλα και όλα, έχω την εντύπωση. Άρα δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανησυχία. Η κατάσταση υγειονομικά και επιδημιολογικά είναι εντελώς ελεγχόμενη. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Δυτικής Αττικής, Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, επανέλαβε ότι το τουριστικό άνοιγμα της χώρας επιβεβαιώνει ότι με τον κορονοϊό πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε. Αλλά εκτός από την αυτοπροστασία, η έλεγχη και η κρατική παρέμβαση επιδημιολογικά πρέπει να έχει απόλυτο στοχευμένο και εκτεταμένο προσανατολισμό, ενώ αναφέρθηκε και στις πιθανότητες μεταλλάξεων του ιού που μπορεί να τον καθιστούν ηπιότερο αλλά πιο εύκολο στη διάδοσή του, προσθέτοντας ότι τελικά δεν αποδείχθηκε η εποχικότητά του. Ο ιός εξελικτικά θέλει να επιβιώσει. Άρα είναι πολύ πιθανό το σενάριο μια μετάλλαξη να τον κάνει λιγότερο επιθετικό ως προς τη βαρύτητα της νόσου, αλλά περισσότερο μεταδοτικό, δηλαδή να αυξηθεί το υλικό φορτίο στον πληθυσμό, αλλά να μην σκοτώνει αυτούς τους οποίους προσβάλλει.